Η φετινή έκθεση ηλεκτρονικών καταναλωτικών αγαθών CES στο Las Vegas γιορτάζει τα 50 χρόνια της. Ξεκινάει στις 5 Ιανουαρίου και ολοκληρώνεται στις 8 του μηνός. Το πρώτο ρεκόρ έχει να κάνει με την έκτασή της. Ξεπερνάει τα 300.000 τετραγωνικά μέτρα. Είναι το πρώτο μεγάλο τεχνολογικό ραντεβού του 2017 και όπως φαίνεται, οι συνδεδεμένες συσκευές είναι οι πρωταγωνιστές της φετινής διοργάνωσης. Νομίζω ότι δεν υπάρχει μια κυρίαρχη τάση η οποία να συγκινεί τους πάντες. Υπάρχουν διαφορετικά πεδία για τα οποία ο κόσμος ενδιαφέρεται να μάθει περισσότερα, όπως είναι για παράδειγμα τα αυτόνομα αυτοκίνητα και το ίντερνετ των πραγμάτων. Αυτή η μπλούζα με αισθητήρες μετράει την κίνηση, την αναπνοή, την πίεση και τη θερμοκρασία του σώματος. Υπάρχει και αυτή η συνδεδεμένη βούρτσα που δίνει μια εικόνα της υγείας των μαλλιών. Αυτές οι συσκευές έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας, η οποία είναι πλέον πιο συνδεδεμένη από ποτέ. Το μέλλον θα είναι. Το έχετε στην κουζίνα σας, στο συνδεδεμένο σπίτι σας. Θα το βιώνετε 24 ώρες το 24ωρο. Σήμερα το έχετε μόνο στο συνδεδεμένο σπίτι σας. Αλλά όπως οδηγείτε το αυτοκίνητό σας και πηγαίνετε στη δουλειά σας, καθώς θα είστε στην κίνηση, με τις κινητές σας συσκευές θα το έχετε εκεί επίσης. Όλες οι συσκευές και η λειτουργία τους εξαρτώνται όμως από τη δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο. Το συνδεδεμένο δηλαδή κολάρο του σκύλου σου μπορεί να μην βρίσκει σήμα για να καταλάβεις πού ακριβώς βρίσκεται. Ένα από τα προβλήματα που υπάρχουν με αυτό είναι ότι βλέπουμε τόσες πολλές συσκευές με αισθητήρες, τόσες μικρές συσκευές που ανήκουν στο ίντερνετ των πραγμάτων, που δεν έχουν μια υπολογιστική πλατφόρμα. Είναι φτηνές, τα υλικά τους δεν είναι ικανά να εφαρμόσουν τους σωστούς αλγόριθμους ασφαλείας. Άρα δεν μπορούν να χειριστούν σωστά θέματα ασφαλείας. Κάθε συσκευή που συνδέεται με το ίντερνετ μπορεί να χακαριστεί και τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη να κλαπούν. Μπορούν επίσης να μετατραπούν σε όπλα με τα οποία hackers μπορούν να επιτεθούν σε ιστοσελίδες και εταιρείες ηλεκτρονικών πωλήσεων. Fantastic stuff.